Συναγωνίστρες και συναγωνίστριες, είμαστε σήμερα εδώ γιατί η κατάσταση με την πανδημία δεν πάει άλλο. Είμαστε σήμερα εδώ γιατί προφανώς τα μέτρα που δεν έχει πάρει η κυβέρνηση δύο χρόνια τώρα έχουν φέρει την κατάσταση στο όσο εδώ και μην παρέχει μέσα στους εργασιακούς χώρους, στα σχολιά και αλλού. Είμαστε εδώ γιατί κάθε μέρα χάνονται δεκάδες συνάνθρωποι μας. Αρκετές δεκάδες δεν μπορούν να βρουν δωμάτια στα νοσοκομεία για να θεραπευτούν και χιλιάδες άλλοι νοσούν με τα πρωτόκολλα να έχουν γίνει άσχημο. Η κυβέρνηση προσπαθεί να μας πείσει πως όλα παίρνουν καλώς. Η πραγματικότητα όμως διαψεύει σε βάρος μας καθημερινά. Το μόνο που όντως πάει καλά και αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε στην κυβέρνηση είναι ότι ακόμα και αυτή την περίοδο που εργαζόμενοι πλήττονται από παντού συνεχίζουν να βγαίνουν κερδισμένοι μια χούφτα εργοδότες και μονοπωλιακοί όμιλοι. Το μέγεθος της παλινοδίας της κυβέρνησης φαίνεται ξεκάθαρα αν σκεφτεί κανείς ότι μετά από 5 ημέρες καραντίνας αναγκάζουν θετικούς και μεταδοτικούς εργαζόμενους να γυρίσουν τις δουλειές τους για να μεταδώσουν και πάλι τον ιό και σε αυτές τις νομοθετικές ρυθμίσεις βρίσκει πάτημα η εκάστοτε εργοδοσία της Θεσσαλόνη. Τα παραδείγματα στο Πειραιά είναι δυστυχώς πολλά. Στα καράβια οι ναυτεργάτες καλούνται να αντιμετωπίσουν την έκταση της πανδημίας με υποδιπόδια ατομικά μέσα προστασίας πάνω στα πλοία. Την ίδια στιγμή σε πολλά λιμάνια έρχονται σε επαφή με εσωτερικούς εργαζόμενους. Τα πλοία δεν έχουν επαφή αριθμός τεστ, αλλά ούτε και στην αναγκαία ποσότητα οξυγόνου σε περίπτωση που κάποιος νοσήσει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί πως αν κάποιος ναυτεργάτης νοσήσει εντό, η πορεία του πλοίου δεν αλλάζει ώστε να θεραπευτεί. Σε χώρους του εμπορίου, δεκάδες καθημερινά κρούσματα που αλλού τα κρύβουν, αλλού υποχρεώνουν τους εργαζόμενους να πάνε στη δουλειά, αλλού κάνουν ότι δεν υπάρχουν. Χαρακτηριστικά, σε αποθήκη με ηλεκτρονικό εξοπλισμό, εργαζόμενοι έκανε κίνηση για την απόκτηση των κρούσματων. Σε μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, μας έγινε καταγγελία από συναδέλφουσα για 80 κρούσματα που εργοδοσία τα κρύβει χωρίς να παίρνονται τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης. Στην Κόσκο υπάρχουν δεκάδες κρούσματα, η απολυμάνωση των μηχανημάτων δεν είναι επαρκής, δεν γίνεται περιοδικός έλεγχος με συνέχεια να αναλαμβανόμενα δωρεάν τεστ σε 1.500 εργαζόμενους. Ο κίνδυνος να μετατραπεί το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας σε μια οικονομική βόμβα είναι άμεσος και η κυβέρνηση με την εργοδοσία δεν θα βάλει κανένα μέτρο για την πρόληψη και την προστασία της υγείας των εργαζομένων. Σε μια σειρά από νοσηλευτικές εταιρείες, συνάδελφοι επιστρέφουν στη δουλειά ακόμη και ασθενείς, διαστήρωτας ακόμη περισσότερο το ιό. Τους κόβουν τα λεπτό και τις προγραμματισμένες άδειες. Η τηλεργασία παρουσιάζει σαν φάρμακο για πάσα νόσο, η οποία εφαρμόζεται με τους κυριότερους όρους, προσθέτοντας νέα βάρη στις πλάτες των εργαζομένων. Στο Γενικό Νοσοκομείο Λύκειας, στο κλείσιμο της προθεσμικής επιμερίας, 17